Η ώρα ήταν περίπου 3:30 τα ξημερώματα όταν οι φλόγες από το κατάστημα εστίασης στο Μύρτο της Ιεράπετρας άρχισαν να ξεπηδούν σαν πύρινες γλώσσες. Επήραμε τηλέφωνο αμέσως επήραμε τηλέφωνο, μόλις αυτοί αντιληφθήκαν τη φωτιά πρώτη. Γιατί μένανε στο διπλανό σπίτι και είδαν την κάπνα που έμπαινε στο σπίτι και σου λέει κάτι γίνεται εδώ χάμε. Και βγήκαν έξω τα παιδιά και εκκινητοποιηθήκαμε όλοι. Η φωτιά έγινε αντιληπτή και άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία που έσπευσε με 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες οι οποίοι έδωσαν μάχη για να σβήσουν τις φλόγες που κατάκαιγαν τα πάντα μέσα στο κατάστημα απειλώντας και τον πρώτο όροφο του κτηρίου αλλά και γειτονικά κτίσματα. Από ό,τι ξέρω τα παιδιά είναι ήσυχα παιδιά, εχθρούς δεν έχουν εδώ, δεν πιστεύω ότι τους πείραξε επαγγελματίας. Και ούτε με κάνει τσιγάρο νομίζω ότι πέταξε ξημερώματα με 3 ώρα να βρεθεί κάποιος εδώ 3 ώρα να πετάξει ένα τσιγάρο. Οπότε, τι να πω. Ήταν δύσκολη επιχείρηση, αφενός γιατί η προσβασιμότητα δεν ήταν εύκολη στο σημείο όπου ήταν η πυρκαγιά και κατά δεύτερον υπήρχε πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο. Ουσιαστικά δηλαδή ένα μέρος του ισογείου της επιχείρησης είχε μετατραπεί σε αποθήκη όπου υπήρχαν πάρα πολλά ξύλα, ομπρέλες από τη θάλασσα με φίνικες κτλ. Και άλλα έφλεκτα υλικά και αυτό δυσκόλεψε την κατάσβεση. Με την κατάσβεση της φωτιάς η εκτίμηση για τις ζημιές ήταν αποκαρδιωτική, αφού οι φλόγες στο πέρασμά τους κατέστρεψαν ολοσχερώς όλο τον εξοπλισμό του καταστήματος. Τραγικές φιγούρες οι ιδιοκτήτες του καταστήματος που δεν μπορούσαν καν να πιστέψουν ότι αυτό το πράγμα είχε συμβεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ήρθα αμέσως. Αυτό που είδα ήταν στάχτες όλα. Όταν ήρθα εγώ είχε σβήσει η φωτιά, ήταν τα πυροσβεστικά εδώ πέρα, αλλά ήταν στάχτες όλα. Δυστυχώς η φωτιά έκανε τεράστια ζημιά. Το θετικό είναι ότι δεν θρυνήσαμε θύματα και η ξαδέρφη μου και ο ανιψός μου που κοιμόταν, αν δεν τους ειδοποιούσε ένα παιδί που έμενε δίπλα, δεν θα παίρνανε χαμπάρι και θα ήταν τα πράγματα πιο τραγικά δυστυχώς, αλλά ευτυχώς το μόνο ευχάριστο είναι αυτό. Τα άλλα όλα τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Στην παραλία του Μύρτου έχουν τόσα έσοδα που εισπράττουν από εδώ. Δεν είναι πολύ να γίνουν 5 πυροσβεστικοί κουρνοί, να μπορεί το πυροσβεστικό όχι να ψάχνει πέρα εδώ θέλει να γεμίσει, αλλά να γεμίζει κατευθείαν από την παραλία και να σβήνει σπίτια. Σήμερα είναι εδώ, αύριο στο δικό μου, μεθαύριο κάπου αλλού. Η καφετέρια που δεν λειτουργούσε τους χειμερινούς μήνες διερευνάται από την πυροσβεστική υπηρεσία υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε να τυλίγεται στις φλόγες, με το έργο της διερεύνησης να έχει ήδη αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.